Με τα πόδια ανεβαίναμε από πετσινικάδες 8 χρονών στο κάστρο, με τα πόδια από τον παλιό δρόμο που έρχεται εδώ από κάτω. Εκκλησία, εκκλησιασμός και μετά πηγαίναμε στα κέντρα, στα καφενεία που γινόταν χωρί και τέτοια διασκεδάσεις. Αυτό είχε 2-3 καφενεία το χωριό του Κοχύλου. Αυτό το καφενείο από όλα τα χρόνια που ήμουν πιτσιρικάς εγώ λειτουργεί μόνο στη χάρη της Παναγίας. Το ανοίγανε οι χωριανοί, ο Μπαρμπαντώνης ο Ψυχάκης που έχει το καφενείο κάτω στην πλατεία. Μετά η Ειρήνη Κοντού του Δημήτρη εδώ στο πάνω χωριό. Το ανοίγανε καφενείο με αναψυχτικά, μπύρες, ούζα, με ζεδάκια. Μιλάμε για το 82, 81. Μετά ένας τα σταμάτησε. Είσαι το παιδί από εδώ τώρα. Πήγε στα σχολά, πάρ' την Αγία Τριάδα. Παναγία μαζί σου. Και εσάς επίσης, ένα μήνυμα. Προσταβολή. Τίποτα. Διορίστηκα στο Κοχύλου το 2010 και ανέλαβα 9 Μαρτίου σημέρωμα της Αβιόλας που λέμε στη Μύκονο εμείς τη γλώσσα μας, της Σταυροπροσκυνήσεως. Ήταν μεγάλη Σαρακοστή. Πάμε στον δεσπότης μας και με ανθρώνησε τότε στο Κοχύλου. Και αυτομάτως πάμε για καφέ κάτω και μου δίνει και τη δεύτερη νορία το Μέσα Βουνί. Μετά από μερικά χρόνια που έφυγε ο πατήρ Γαβρίλη και πήγε στην Αθήνα, ανέλαβα και το Έξω Βουνί. Και έτσι μέσα στα 10,5 χρόνια που βρίσκομαι στο όμορφο νησί σας εδώ πέρα, έχω 3 νορίες και προσπαθώ να τις αντιμετωπίσω όπως αξίζουν και όπως αρμόζουν οι ανθρώποι. Ποτέ δεν τους αφήνω αλειτουργή τους, αλλά είχα κάνει και μία εξήγηση μαζί τους. Αν θέλετε και η καθημερινή, πολύ ευχαρίστως. Και ο Θεός παρέ στο Γιαννούλη, τον επίτροπό μου στο μέσα, στο Έξω Βουνί, μου λέει «Παπά, η καμπάνα να χτυπάει και όποτε μπορείς, έλα». Η εκκλησία μας εδώ είναι επί ενετοκρατίας, από ό,τι έχω ακουστά κι εγώ. Είναι η Παναγιά του κάστρου μας και έχουν βγάλει και ωραίο πολιτικείο. Τη Θεία Ιησού εικόνα Παναγία του Κάστρου, η εγκοχύλο της αύριο κειμένη, τιμόμενη ευγνωμόνος. Τον Νίκο Σουγαρόφιασε ποτέ, ο άναρχος και άπειρος Υιός. Και ο σφύλαξ ταύτης της ενορίας εστί ο Θεομήτωρο. Δόξα την εμφερία σου αγνή, δόξα το Θεοτόκο σου, δόξα το ενεργούντι δια σου, πας είναι η άμετα. Αυτό το συνδέσει εγώ. Ανοίξω σου μήτερ τους ετούς οφθαλμούς, τους ανδρείους συνειμένους επίβλεψον, εν το κάστρο του το άδοντας ευνός. Η ζωή εν τάφο κατετέθης Χριστέ, κατατίθεται ξένον θέαμα αγγέλης και βρωτής.